ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας, τα καλά σας λόγια. Πολύ συχνά μας μεταφέρει αυτά τα θετικά σχόλια για την εκπομπή η Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί με αυτά δεχόμαστε ασφαλώς και τις παρατηρήσεις ή τις απορίες για όσα ακούτε. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα με το βιβλιαράκι του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, «Η νύχτα της Γεσθημανή», εκδόσεις Κέλευθος. Λέγαμε λοιπόν για την προδοσία του Ιούδα, ο οποίος άλλα περίμενε από τον Χριστό, έναν Μεσσία, πολιτικό ηγέτη, ο οποίος θα ξεσήκωνε το λαό εναντίον των Ρωμαίων, και όταν δεν ανταποκρίθηκε ο Χριστός στις επιθυμίες του Ιούδα, τον θεώρησε ένοχο προδοσίας ο Ιούδας του Χριστό, και αίτιο που οδηγεί στο μίσος και στον θάνατο. Και είχαμε ξεκινήσει τελευταία μας εκπομπή να μιλάμε για την προδοσία του Πέτρου, που είναι διαφορετική από αυτήν του Ιούδα. Η προδοσία του Πέτρου είναι η πιο επώδυνη, γιατί ο Πέτρος επιλέχθηκε από τον Ιησού ως ο επιτυχής κληρονόμος του, ως η πέτρα επί της οποίας θέλει να στηρίξει την καινούργια κοινότητα που συνενώνεται στο όνομά του. Ο Ιησούς αναγγέλει στον Πέτρο και στους συναυτό την επερχόμενη προδοσία. «Θα σταθείτε αδιάφοροι μπροστά στην ακραία μοναξιά μου. Θα σκανδαλιστείτε εξαιτίας μου. Θα με απαρνηθείτε. Θα σκοντάψετε πάνω στο σώμα μου». Η κίνηση του Πέτρου, ίσως περισσότερο και από του Ιούδα, εγείρει ερωτήματα ακόμα και σήμερα. Ο Πέτρος είναι ειλικρινής όταν εκφράζει την αγάπη του, και εξίσου ειλικρινής όταν διαβεβαιώνει τον Ιησού για την πίστη του. Στα λόγια του δεν υπάρχει ίχνος ψεύδους, απέτησης, κριτικής, εχθρότητας, καμία αρνητική μεταβίβαση. Η αγάπη του δεν έχει διαψευστεί, όπως του Ιούδα. Είναι μια αγάπη σταθερή, ισχυρή, πλήρης, απερίφραστη. Ο Πέτρος, η αντίθεση προς τον Ιούδα, εκφράζει τη γρανιτένια πίστη και την ισχυρή δύναμη της αγάπης του. Πόση δύναμη βρίσκουμε στον Πέτρο? Αν όλοι σκοντάψουν πάνω σου, αν για όλους ο δεσμός μαζί σου γίνει αιτία σκανδάλου, εγώ δεν θα σε προδώσω ποτέ. Δεν θα απομακρυνθώ ποτέ από σένα, μοιάζει να λέει. Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω. Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δηλώνει με αποφασιστικότητα ο Πέτρος. Εκφράζει ανενδίαστα την αγάπη του. Ας μην ξεχνάμε ότι η πίστη του έχει σταθερό χαρακτήρα. Χάρη σε αυτήν ο Σίμωνας γίνεται Πέτρος στα μάτια του Ιησού. «Και εσείς ποιος λέτε πως είμαι?» ρώτα κάποτε ο δάσκαλος, και μπροστά στην αμήχανη σιωπή των μαθητών, μόνο ο Πέτρος ξέρει να το απαντήσει χωρίς ενδιασμούς. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Η δύναμη του Πέτρου είναι η δύναμη της ατόφιας πίστης, που υπερβαίνει κάθε υπολογισμό, κάθε σχεδιασμό, κάθε στρατηγική. Η πίστη του Πέτρου ενυπάρχει σε κάθε αυθεντική δήλωση αγάπης. Ο Ιησούς τον διαλέγει ανάμεσα στους 12, επειδή ο Πέτρος είναι ο άνθρωπος της πίστης. «Εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Ο Πέτρος δέχεται τα κλειδιά του βασιλείου χάρη στην πίστη του, χάρη στην ανιδιοτελή αγάπη του. Η εμπιστοσύνη με την οποία τον περιβάλλει ο Ιησούς είναι απόλυτη. Πρέπει λοιπόν να συσχετίσουμε αυτές τις δύο σκηνές. Τη σκηνή της αναγνώρισης, του πλήρους λόγου, που επικυρώνει τον έναν ως μαθήτη του άλλου,
και τον άλλο ως δάσκαλο του ενός. Ο Πέτρος αναγνωρίζει στον Ιησού τον Υιό του Θεού και ο Ιησούς αναγνωρίζει στον Πέτρο την πέτρα της Εκκλησίας του, με τη σκηνή όπου ο Ιησούς αναγγέλει την επικείμενη τριπλή προδοσία του Πέτρου. Αν ο Πέτρος είναι ο άνθρωπος της πίστης, αν η επιθυμία του λαμβάνει την αυθεντική μορφή της ατόφιας πίστης στο λόγο του δασκάλου και στην υπόσχεσή του, αν η αγάπη του είναι ισχυρή και γνήσια, τώρα ο Ιησούς διαπιστώνει ότι αυτή ακριβώς η πίστη είναι ευάλωτη και αβέβαιη. Πριν λαλήσει ο πετεινός, τρεις φορές ο Πέτρος θα προδώσει, θα αρνηθεί το δάσκαλό του. Το σκάνδαλο βρίσκεται μπροστά στα μάτια και των 12 μαθητών. Τη νύχτα της Γεστημανή, ο Πέτρος μοιάζει τρομερά στον Ιούδα. Αυτό είναι συνταρακτικό. Ο Ιησούς, που έχει μόλις υποστεί την προδοσία του Ιούδα, που έχει μόλις πουληθεί στους ιερείς, πρέπει τώρα να υποστεί ένα άλλο πλήγμα, το πιο επώδυνο, την προδοσία από τον πιο έμπιστο και αφοσιωμένο μαθητή του. Η αβυσσαλαία απόσταση που χωρίζει τον Πέτρο από τον Ιούδα μοιάζει να έχει εξαφανιστεί μέσα στο πυκτό σκοτάδι. Οι δύο μορφές μοιάζουν να συμπίπτουν. Ο Πέτρος προδίδει όχι μία αλλά τρεις φορές μέσα σε λίγες ώρες. Η πίστη του, που έμοιαζε γρανιτένια, γκρεμίζεται, καταραίει στα πρώτα χτυπήματα, αποδομείται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι αυτό που λέμε και άλλες φορές, φίλοι ακροατές, ότι για να πιστέψουμε χρειαζόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου μόνοι μας δεν μπορούμε να πιστέψουμε όπως χρειάζεται, ούτε τόσο βά. Γιατί αν συνέβη αυτό στον Πέτρο, φανταστείτε τι συμβαίνει σε μας. Σε αντίθεση προς τον Ιούδα, ο Πέτρος δεν συνωμοτεί, δεν μηχανογραφεί στα κρυφά, δεν επικρίνει, δεν παραγνωρίζει, αλλά τιμά ειλικρινά το λόγο του δασκάλου. Ο Ιησούς μέσα από την προδοσία του Πέτρου αποκαθιλώνει κάθε ηρωοποίηση και εξειδανίκευση της πίστης. Θέλει να δείξει ότι και η πιο σταθερή αγάπη, αφού είναι ανθρώπινη, μπορεί να ολισθήσει, να προδώσει την ίδια την πηγή της. Δεν αντανακλά ο Πέτρος τη δραματική αντίφαση που διατρέχει κάθε δεσμό αγάπης. Ο ίδιος λέει την αλήθεια όταν διατρανώνει χωρίς δισταγμό την αγάπη του και ωστόσο είναι ανίκανος να αντέξει τη δοκιμασία αυτής της αγάπης. Η προδοσία του αποκαλύπτει μια εντελώς ανθρώπινη αντίφαση. Δεν στεκόμαστε πάντα στο ύψος της αγάπης μας. Δεν είμαστε πάντα συνεπείς ως προς την επιθυμία μας. Είναι δυνατό να μην στεκόμαστε στο ύψος της αγάπης, να μην μπορούμε να αντέξουμε τις δοκιμασίες που απαιτεί? Η πολύ ανθρώπινη πράξη του Πέτρου μας δείχνει ότι η ευθραυστότητα και η αντίφαση ενυπάρχουν ακόμα και στην πιο γνήσια αγάπη, στην πιο αποφασιστική επιθυμία, ότι πάντα η ανθρώπινη ζωή μένει εκτεθειμένη, φίλοι ακροατές, στον κίνδυνο της απώλειας και της παρέκκλησης. Ακριβώς σε αυτό το καθοριστικό μετέχνη όμως φαίνεται η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην προδοσία του Πέτρου και του Ιούδα. Η διαφορά που ακόμα και μέσα στο σκοτάδι της νύχτας μας επιτρέπει να μην συγχαίουμε τις μορφές τους. Ενώ ο τελευταίος μπροστά στη φρικτή του πράξη επιλέγει την ανεπίστροφη οδό της αυτοκτονίας, ο Πέτρος κλαίει. Και πρέπει να τα φανταστούμε, πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τα δάκρυα του Πέτρου. Να, άλλη μια πολύ ανθρώπινη αντίφαση. Η αντίφαση μεταξύ της δύναμης και της αδυναμίας, μεταξύ της αποφασιστικής, ξεκάθαρης, φλογερής ψυχής του μαθητή που έχει οριστεί διάδοχος, και της εύθραυστης συνθήκης της, της ανασφάλειάς της, του διχασμού της. Έτσι είμαστε όλοι, φίλοι ακρότες. Και ωστόσο είναι ακριβώς τα δάκρυα του Πέτρου που νοηματοδοτούν διαφορετικά την προδοσία του, που μας κάνουν να ερμηνεύουμε αυτή την προδοσία υπό μια άλλη οπτική. Έχοντας τρεις φορές ορκιστεί ψευδός ότι δεν είναι μαθητής του Ιησού ενώπιον ατόμων που τον έχουν ήδη αναγνωρίσει, και ακούγοντας το λάλημα του πετεινού, ο Πέτρος συνειδητοποιεί ότι επαληθεύτηκε η προφητεία του Ιησού για την τριπλή προδοσία, και τότε έκλαψε πικρά. Η τελευταία πράξη του Πέτρου είναι επομένως τα δάκρυα,
και όχι τα ψευδή λόγια, το ψέμα, η άρνηση του Ιησού. Αυτά τα δάκρυα διαφέρουν ριζικά ως πράξη από την αυτοκτονία του Ιούδα. Αυτά τα δάκρυα αφήνουν ανοιχτό ένα ενδεχόμενο, το οποίο η πράξη της αυτοκτονίας καθιστά αδύνατο, επειδή σε αυτή την περίπτωση ο θάνατος αντικαθιστά τη ζωή και κάθε συζήτηση πάβει. Αντίθετα, το κλάμα δηλώνει την εύθραυστη ανθρώπινη συνθήκη του Πέτρου, την έλλειψη και το διχασμό του, και συνενεί σε μια νέα προσπάθεια συνάντησης με τον άλλον. Τα δάκρυα του Πέτρου διδάσκουν κάτι βασικό για τη φύση της ανθρώπινης αγάπης. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα, φίλοι ακροατές, να πέσουμε στο βάραθρο της προδοσίας, να αποδειχθούμε ανακόλουθοι και αντιφατικοί ως προς τα ίδια μας τα λόγια, να σφάλουμε, να αποτύχουμε, να προδώσουμε την επιθυμία μας. Αλλά εάν μάθουμε να κατανοούμε την ίδια μας την ασυνέπεια, την ίδια μας την αντίφαση, το ίδιο μας το λάθος, την ίδια μας την αποτυχία, τότε η προδοσία δεν εμποδίζει την αγάπη, αλλά την αποκαθιστά, την ενδυναμώνει, την εδραιώνει. Το κλάμα του Πέτρου δεν δηλώνει το τέλος μιας αγάπης, αλλά το ξαναξεκίνημά της μετά την πτώση. Ιδανική αγάπη δεν υπάρχει. Αγάπη χωρίς έλλειψη και χωρίς αντιφάσεις δεν βρίσκεται στον ανθρώπινο βίο. Το πιο υψηλό δίδαγμα από τα δάκρυα του Πέτρου είναι να αποδεχόμαστε και όχι να απορρίπτουμε την ίδια μας την έλλειψη. Να μην την απαρνιόμαστε, όπως ο Πέτρος στο δάσκαλό του. Να φτιάχνουμε από την έλλειψη αυτή τα νέα θεμέλια της αγάπης μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας προτείνουν πάντοτε, φίλοι ακροατές, να μην απελπιζόμαστε, ούτε βεβαίως να θεωρούμε τους εαυτούς μας αυτάρκης, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ορθόδοξοι, έχουμε την πληρότητα της πίστης και άρα αυτό από μόνο του αρκεί. Δεν αρκεί, γιατί αυτό είναι κάτι θεωρητικό που πρέπει να γίνει βίωμα, και επομένως όλοι μας έχουμε τα χάλια μας. Αν, όπως είπαμε, ο Πέτρος πρόδωσε 3 φορές τον Χριστό μέσα σε λίγες ώρες, καταλαβαίνετε ότι εμείς μάλλον δεν είμαστε καλύτεροι. Γι' αυτό χρειάζεται ταπείνωση, αλλά και όχι απελπισία. Απόλυτη εγκατάλειψη. Για τον Ιησού η νύχτα της Γεστημανή ορίζεται από τη βιωμένη αγωνία του θανάτου. Αυτή η αγωνία είναι πρωτόγνωρη. Δεν θα την νιώσει για πρώτη φορά επάνω στο Σταυρό, αλλά μέσα στη μοναξιά της Γεστημανή. Εκείνη τη νύχτα βλέπουμε το σώμα του Ιησού όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Ένα σώμα που τρέμει, κλαίει, βγάζει αίμα στον υδρότα του. Ένα σώμα συντετριμένο από την αγωνία. Η ψυχή του είναι περίλυπη μέχρι θανάτου. Γι' αυτό και ο Ιησούς, όπως και ο Πέτρος, μπήκε στον πειρασμό της προδοσίας. Δεν θέλει να πεθάνει. Δεν θέλει να υπακούσει στο σχέδιο του Πατέρα. Θέλει να συνεχίσει να ζει. Το πεπρωμένο του φαίνεται πολύ βαρύ. Η σύλληψη, η δίκη, η σταύρωση, ο θάνατος. Όλα μοιάζουν αβάσταχτα και άδικα.
πρέπει να αναγνώσουμε το βασανιστήριο του Ιησού ως βασανιστήριο όλων των θνητών μπροστά στην αναπόφευκτη συνάντησή τους με το θάνατο. Ο Ιησούς αγωνιώντας μπροστά στο θάνατο κλαίει και εξαίρει την ομορφιά και τη μαγεία της ζωής που χάνει. Στη διδασκαλία του δεν αναφέρεται ποτέ σε μια πνευματοκρατική και ασκητική απάρνηση της ζωής, αλλά μάλλον στην εξύψωσή της ως δωρεάς. Γι' αυτό το λόγο, για αυτή την προσκόλλησή του στη ζωή, η δοκιμασία του Ιησού τη νύχτα της Γεστημανή εμφανίζεται ως ο αντίποδας της αταραξίας του θρησκευτικού μάρτυρα ή του αρχαιοελληνικού ήρωα, για παράδειγμα του Σοκράτη ή της Αντιγόνης. Ο Ιησούς εμφανίζεται διχασμένος, διασπασμένος, πάσχων, περιβεβλημένος στην επιθανάτια θλίψη, επειδή ακριβώς δεν θέλει να πεθάνει, δεν θέλει να θυσιάσει τη ζωή του στον νόμο, επειδή ακριβώς θέλει να συνεχίσει να ζει. Η αγάπη του για τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Πράγματι, σε όλη τη διδασκαλία του, όπως είδαμε, καταφέρεται εναντίον κάθε αντίληψης που θέλει τον νόμο βάσανο και θυσία, επιδιώκει να καταργήσει τον νόμο ως βάρος, καταπίεση, βιαιότητα επί της ζωής, θέλει να κατανικήσει κάθε γνωστικισμό που διαχωρίζει τη ζωή του σώματος και του κόσμου από τη ζωή του πνεύματος και της ψυχής. Το εκφράζει ξεκάθαρα. «Ήρθα για να καταργήσω όλες τις θυσίες και αν δεν πάψετε να θυσιάζετε, δεν θα πάψει η οργή μου». Του Ιησού αποκαλύπτει το αντιθυσιαστικό πάθος του για τη ζωή. Για όσους δοκίμασαν τη μαγεία της ζωής, ο θάνατος είναι πράγματι ένα αφύσικο γεγονός, μια αβάσταχτη κατάρα. Ο Ιησούς θέλει να ζήσει, γιατί ο λόγος του δεν είναι λόγος θανάτου, αλλά ζωής. Είναι η έκφραση του θεμελιώδους αντιμηδενισμού του. Ο τρόμος του Ιησού δεν αφορά την απώλεια ενός πράγματος του κόσμου, αλλά την ίδια την ύπαρξή του στον κόσμο. Όπως συχνά επαναλαμβάνει, δεν είναι καθολοκληρία εκ του κόσμου, αλλά καθολοκληρίαν εις τον κόσμο. Ο θάνατος, από την άλλη, συνιστά απώλεια του βιώματος του κόσμου. Ο Ιησούς λοιπόν θέλει να ζήσει, διότι αγαπά αυτό το βίωμα που και ο λόγος του εξήμνησε. Η Γεστημανή είναι η ώρα της αγωνίας, της αδυναμίας, της απόλυτης εγκατάλειψης. Είναι η ώρα του άγχους δίχως όνομα, διότι είναι η ώρα που η ζωή του Ιησού πρέπει να αποσπαστεί από τον κόσμο. Όπως τα κάναμε όλοι μας μπροστά σε μια τρομερή δοκιμασία, έτσι και αυτός απευθύνει εντελώς ανθρώπινα την εξής έκκληση στους δικούς του: «Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι μαζί μου». Θέλει να μην αισθάνεται μόνος μέσα στη νύχτα. Ζητά να κρατήσει κοντά του τους πιο αγαπημένους, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο. Αισθάνεται ότι δεν έχει αρκετές δυνάμεις για να αντέξει μόνος του το βάρος του επερχόμενου θανάτου. Αιτείται, παρακαλάει, ζητά την παρουσία των συντρόφων του, ζητά από τους συναυτό να μοιραστούν την αγρυπνία, να μην τον αφήσουν μόνο. Εδώ δεν παρακαλάει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Δεν είναι άραγε ανθρωπινότατο αυτό το αίτημα? Έτσι δεν παρακαλούν και τα παιδιά τους γονείς τους, ανήσυχα μπροστά στο φόβο του σκοταδιού? «Μείνε μαζί μου, κάνε μου παρέα όσο κοιμάμαι, μη φύγεις». Μας αφήνει άναυδος αυτή η αδυναμία που εκφράζεται από τον Υιό του Θεού με τον πιο απλό και δραματικό τρόπο. Ο Ιησούς δεν ζητά από τους μαθητές του να τον σώσουν από το πεπρωμένο του, να βρουν οδό διαφυγής, να θυσιαστούν για να τον υπερασπιστούν. Θα του έφτανε να μην τον αφήσουν να σηκώσει μόνος το βάρος αυτής της νύχτας. Θα του αρκούσε να του παρασταθούν στον αγωνιώδη ύπνο του. Η απέτησή του είναι ελάχιστη και όμως δεν εισακούεται. Μετά το βύθισμα στην οδύνη του, ο Ιησούς ανασηκώνεται και αντιλαμβάνεται
ότι οι μαθητές του τον έχουν αφήσει μόνο του και κοιμούνται μακαρίως, κοιμούνται κυρίως από τη θλίψη. Όχι από νύστα φυσική, αλλά η θλίψη προκαλεί νύστα, για να ξεχνάμε τα βάσανά μας. Αφήνονται στον ύπνο τη στιγμή ακριβώς που ο δάσκαλός τους τους ζητά να μείνουν μαζί του, να μην τον εγκαταλείψουν. Η διαπίστωσή του είναι πικρή. «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσετε να μείνετε ξάγρυπνοι μαζί μου». Των μαθητών συνιστά μια άλλη μορφή προδοσίας. Ο αδελφός δεν ξέρει να σου συμπαρασταθεί την ώρα της κρίσης, της πτώσης, της εγκατάλειψης. Δεν ξέρει να αντισταθεί στην ίστα του. Σε λιγότερο από μια ώρα οι μαθητές έχουν όλοι αποκοιμηθεί. Η ασθενή σάρκα αποσυνδέεται από το ισχυρό πνεύμα. Κανείς τους δεν στάθηκε ικανός να μοιραστεί τη μοναξιά και την αγωνία του Ιησού. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην προδοσία του Πέτρου, η σκηνή επαναλαμβάνεται όχι τυχαία, τρεις φορές. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι μαθητές που παρέστησαν στη μεταμόρφωση του Ιησού, στον απευθείας διάλογό του με το Θεό, στην εξύψωσή του στους ουρανούς, παρίστανται τώρα στην πτώση του Ιησού. Ο δάσκαλός τους είναι αναστατωμένος, ταραγμένος, βλέπει με τρόπο το θάνατο να πλησιάζει. Για την ώρα όμως, ο πρώτος επώδυνος αποχωρισμός του είναι ο αποχωρισμός από τους αδελφούς του, τους μαθητές του, τους ανθρώπους. Πρόκειται για την υπέρτατη μοναξιά. Την απόλυτη εγκατάλειψη που κάθε δάσκαλος γνωρίζει. Οι μαθητές δεν μπορούν να αντέξουν τον ευνοχισμό του δασκάλου, την ατέλεια, την ανθρωπινότητά του. Γι' αυτό καταφεύγουν στον ύπνο. Δεν θέλουν να δουν το ιδεώδες τους να γίνεται σκόνη. Έρχεται πάντα η στιγμή που η ομάδα των μαθητών διαλύεται και ο δάσκαλος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά του χωρίς να έχει πια κανέναν γύρω του. Ο λόγος του Ιησού που ήταν ικανός να συγκεντρώνει τους ανθρώπους, τα πλήθη που ήταν ικανός να ζωοδοτεί την ελπίδα των φτωχών και των απόκληρων, έχει τώρα σοπάσει. Τη νύχτα της Γεστημανίου ο Ιησούς δεν έχει κανέναν δίπλα του. Πρέπει να βιώσει την απουσία και τη μοναξιά ακριβώς τη στιγμή που δεν είναι πλέον αυτός από τον οποίο οι αναγκεμένοι ζητάνε βοήθεια, αλλά αυτός που ζητάει βοήθεια. Οι μαθητές του δεν θέλουν να αναλάβουν το βάρος της μοναξιάς του δασκάλου τους. Στη βάρκα που κλειδωνιζόταν από τη θύελα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ο Ιησούς έσωζε τους δικούς του που είχαν καταληφθεί από το φόβο του θανάτου. Σε εκείνη την περίπτωση, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει τη νύχτα της Γεστημανή, δεν είχαν αποκοιμηθεί οι μαθητές, αλλά ο ίδιος. Με τη διαφορά ότι ο ύπνος του Ιησού στη βάρκα δεν σημαίνει ότι είχε εγκαταλείψει τους δικούς του στο θάνατο. Τον ξύπνησαν πράγματι τότε γεμάτη αγωνία. «Δάσκαλε, δε σε νοιάζει που χανόμαστε?» Και ο Ιησούς ανταποκρίθηκε αμέσως γαλινεύοντας τον άνεμο και τα νερά. Έθεσε ωστόσο ο απευθυνόμενος εκείνους ένα καθοριστικό ερώτημα. «Γιατί είστε τόσο δειλοί, ακόμη δεν πιστέψατε?» Άραγε η πίστη δεν διώχνει το φόβο του θανάτου, δεν νικά τις πιο σκοτεινές δυνάμεις. Στον κήπο της Γεστημανή αντίθετα είναι ο Ιησούς που δέρνεται από τα κύματα και τη θύελα, που βιώνει το φόβο του θανάτου, χωρίς όμως να έχει κανένα στο πλευρό του.
την ώρα που ο δάσκαλος εκπίπτει της δόξας του, την ώρα που πρόκειται να συλληφθεί και να φωνευτεί ως κοινός εγκληματίας, οι μαθητές τον αφήνουν μόνο. Δεν καταφέρνουν ούτε να ξαγρυπνήσουν μαζί του. Δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη εμπειρία της απώλειας που ενσαρκώνει ο Ιησούς. Θέλουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται τον Ιησού εισερχόμενο στην πόλη της Ιερουσαλήμ εν μέσω των δοξαστικών οσανά του λαού του. Δεν θέλουν να δουν το θάνατο του δασκάλου, την άβυσσο που τον χωρίζει από τον επουράνιο πατέρα. Δεν θέλουν να έλθουν σε επαφή με την πληγή του γιου που τον εγκατέλειψε ο πατέρας του. Η πρώτη προσευχή του Ιησού και η σιωπή του Θεού. Βαθιά θλιμμένος, βυθισμένος στην αγωνία, συντετριμμένος, ο Ιησούς απευθύνεται προσευχόμενος στον Πατέρα. «Αβά, Πατέρα», λέει ο Μάρκος. Κατά το Ματθαίο προσεύχεται συντετριμμένος με το πρόσωπο στη γη. Με αυτόν τον ακραίο τρόπο αποκαλύπτεται η ουσία του λόγου. Η αφετηρία του λόγου είναι πράγματι η προσευχή, διότι δεν υπάρχει λόγος, όπως δείχνει και η ίδια η πράξη της προσευχής, που να μην είναι μια επίκληση του άλλου, του Θεού εδώ. Το έσχατο θεμέλιο του λόγου δεν συνιστά άραγε πάντα μια επίκληση, δεν απευθύνεται πάντα προς τον άλλον. Υπ' αυτή την έννοια, δραματικά μειωμένος μέσα στη σιωπή της Γεστημανή, ο λόγος μπορεί να αποκαλύψει τη βαθύτερη δομή του, που είναι ένα άνοιγμα προς το ένιγμα του άλλου, προς το μυστήριο του άλλου, προς τον νόμο που κατεξοχήν προσυδειάζει στον άλλον. Ο λόγος του Ιησού οφείλει να περάσει από τη δύσκολη στενοπό της σιωπής, να διέλθει την εντός εισαγωγικών απάνθρωπη σιωπή του Θεού. Ο Ιησούς βιώνει την απόλυτη πηγή του λόγου από την θέση αυτού που επικαλείται τον άλλον. Αλλά ο Θεός, ο Πατέρας του, δεν απαντά. Πώς είναι δυνατόν? Ιδού το σκάνδαλο του χριστιανισμού. Μπορεί ο Θεός να μην απαντά στο Θεό? Μπορεί ο Θεός να είναι ένας Θεός που παρακαλεί το Θεό? Μπορεί ο Θεός να προσεύχεται? Οι Θεοί δεν προσεύχονται, μονάχα οι άνθρωποι προσεύχονται. Ο Θεός δεόμενος δεν είναι επομένως μια παράδοξη, αλόκοτη, αδιανόητη μορφή? Το αναφέρει ο Τσέστερτον, αφηγούμενος ότι σε μια επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ ένα αγοράκι, καθώς τον συνόδευε στη Γεστημανή, του είπε: «Αυτός είναι ο τόπος όπου ο Θεός είπε τις προσευχές του». Ο Ιησούς δεν προσεύχεται ως Θεός, αλλά ως άνθρωπος που απευθύνεται στο Θεό εκλαμβάνοντας τον ως Πατέρα. Σε αυτή την επίκληση ο Θεός σιωπά. Να τι μας ταράζει περισσότερο στη Γεστημανή. Ο Πατέρας σιωπά στον οικετευτικό λόγο του γιου. Η σιωπή είναι επομένως διπλή. Οι μαθητές χαμένοι στο βαθύ τους ύπνο, όμοιο με τον ύπνο στον οποίο βυθίζεται ο προφήτης Ιωνάς, και ο κοφεύων πατέρας που δεν ακούει το παράπονο του γιου. Μια φρικτή σιωπή διανοίγεται ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές του, και ανάμεσα στο γιο και τον πατέρα. Η προσευχή που μένει αναπάντητη γίνεται κραυγή. Στην ταινία σιωπή, διόλου τυχαία, ο Θεός συμπίπτει, τουλάχιστον μέχρι ένα ορισμένο σημείο της αφήγησης, με την πιο απόλυτη και πεισματική σιωπή μπροστά στην κραυγή κάλεσμα των πιστών μαρτύρων του που επικαλούνται την παρέμβασή του για να σωθούν. Ο Θεός τους απαντά με τη σιωπή του. Την ίδια εκοφαντική σιωπή συναντάμε κατά τη νύχτα της Γεστημανή. Είναι η σιωπή του Θεού εκοφαντική, όπως τέτοια υπήρξε μπροστά στη θηριωδία του Ολοκαυτώματος ή μπροστά στο θάνατο αθώων παιδιών από ανίατες ασθένειες. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις και κάθε φορά που η ζωή υποβάλλεται σε μια οδύνη χωρίς νόημα, η σιωπή του Θεού μοιάζει αβάσταχτη και απάνθρωπη. Η απελπισμένη παράκληση στη Γεστημανή επαναλαμβάνεται και κατά την πιο αιματηρή στιγμή του πάθους του Σταυρωμένου Χριστού. Τότε η επίκληση προς το Θεό είναι η επίκληση των ψαλμών: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Όμως η σιωπή του Θεού εμφανίζεται στην πιο σκανδαλώδη μορφή της ακριβώς τη νύχτα της Γεστημανή, αφού εκεί ο Ιησούς βιώνει για πρώτη φορά τη σιωπή του Πατέρα. Μέχρι τότε ο Πατέρας ήταν πάντα κοντά του, τον είχε πάντα στηρίξει, είχε πάντα απαντήσει στο κάλεσμά του. Αυτή η σιωπή φέρνει τον Ιησού ακόμα πιο κοντά στον άνθρωπο, τον αποκαλύπτει ως ριζικά ανθρώπινο και επομένως εκτεθειμένο, όπως όλοι, στη σιωπή του Θεού. Ο Ιησούς προσεύχεται στον Πατέρα ζητώντας του να καταλύσει τον νόμο, να κάνει μια εξαίρεση, να θεωρήσει πραγματικά τον Ιησού ως τον μοναδικό του γιο. Και μάλιστα του ζητά να αλλάξει το πεπρωμένο του, να ξαναγράψει την προδιαγεγραμμένη ιστορία, να σώσει τη ζωή του από το θάνατο. Ο βιβλικός Θεός είναι όντως ο Θεός που μπορεί να καταλύσει τον νόμο, όπως το κάνει για παράδειγμα στη σκηνή της θυσίας του Ισαάκ.
είναι ένας θεός που μιλάει και κυρίως είναι ένας θεός που απαντά. Ο βιβλικός θεός δεν μοιάζει καθόλου με τους θεούς ή τους μάντις του αρχαιοελληνικού κόσμου που διαβάζουν τον αμετάβλητο χαρακτήρα του πεπρωμένου, αλλά είναι ένας θεός διατεθειμένος να διορθώσει τον εαυτό του, να κάμψει τη σκληρότητα του νόμου με τον νόμο της αγάπης. Ο Ιησούς προσεύχεται για να του επιτραπεί να αποτελέσει την εξαίρεση στο προδιαγεγραμμένο, την εξαίρεση στο νόμο. Άραγε με αυτή την προσευχή προδίδει την επιθυμία του, υπολείπεται του προορισμού του. Ο Ιησούς που ζητά την ανάκληση του νόμου του θανάτου, στο όνομα ενός άλλου νόμου, της ζωής, είναι ένας Ιησούς ριζικά ανθρώπινος, που αρνείται τον απάνθρωπο χαρακτήρα του ίδιου του νόμου. Δεν θα έπρεπε ο Θεός και Πατέρας του να απαρνηθεί έμπρακτα την απόφασή του να θυσιάσει το μοναχογιό του για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία? Δεν θα έπρεπε να αναστείλει, όπως είχε ήδη κάνει με τον Αβραάμ, την απάνθρωπη εφαρμογή του νόμου? Στην πρώτη του προσευχή ο Ιησούς ζητά από τον Πατέρα να αλλάξει το σχέδιό του. Αυτή η παράκλησή του παραμένει απολύτως συναφής με το κήρυγμά του. Άρα και ο νόμος του Πατέρα δεν είναι αυτός που είναι? Ακριβώς επειδή ξέρει να δέχεται την εξαίρεση, να δίνει θέση στη συγχώρηση, στη χάρη, ξέρει δηλαδή να αναστέλει τον νόμο? Δεν είναι αυτό που έχει συμβεί αναρρύθμιτες φορές στα Ευαγγέλια, για παράδειγμα στην ιστορία της Μιχαλίδας που αφηγείται ο Ιωάννης ή στον άσωτο γιο της παραβολής κατά το Λουκά? Και δεν είναι αυτό το καθήκον που ο Ιησούς αναφέρει στο κήρυγμά του, να εκπληρώσουμε τον νόμο, να αφαιρέσουμε από τον νόμο το πνεύμα της εκδίκησης, να οδηγήσουμε τον νόμο πέρα από τον εφιάλτη της θυσίας και της ποινής στο όνομα της αγάπης? Δεύτερη προσευχή του Ιησού. Ωστόσο, στη μοναξιά της Γεστημανή υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους ο Ιησούς εννοεί και κάνει την προσευχή του. Ο ένας τρόπος είναι η ηκεσία που απευθύνει στο Θεό από την αρχή κιόλας της πρώτης του προσευχής. Παρακαλεί να τον απαλλάξει από το να πιει μέχρι τέλους το πικρό ποτήριον του πάθους του, να τον αφήσει να ζήσει, να μην θελήσει να τον θυσιάσει. Αλλά η ηκεσία του Υιού είναι προορισμένη, όπως ξέρουμε, να πέσει στο κενό. Στη Γεστημανή ο Ιησούς βρίσκεται στην ίδια θέση με τον Ιώβ. Κανείς δεν απαντάει στο αίτημά του για βοήθεια. Κανένας θεϊκός λόγος δεν σπάει τη σιωπή των ουρανών. Ο Μπονχέφερ, σε ένα κεφαλαιόδου σημασίας γράμμα του, που περιέχεται στο έργο «Αντίσταση και παρέτηση, γράμματα και κείμενα από τη φυλακή», προσλαμβάνει με το δικό του τρόπο την προσευχή του Ιησού στον κήπο της Γεστημανή. Εκκινεί από την πεποίθηση ότι η βαθύτερη τιμιότητά μας συνίσταται στην αποδοχή μιας ζωής πλήρως εις τον κόσμο. Να μην είμαστε εντελώς εκ του κόσμου, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα εντελώς εις τον κόσμο. Και αυτό το «είναι εις τον κόσμο», εξ ολοκλήρου στον κόσμο, απαιτεί την απουσία του Θεού, απουσία που αποκαλύπτεται ακριβώς στην αγωνία και την προσευχή του Ιησού. Ο Χριστός σχολιάζει, δεν μας βοηθά ως παντοδύναμος, αλλά ως αδύναμος, ως πάσχον. Όταν ο Ιησούς παρακαλάει τους δικούς του «δεν μπορείτε να ξαγρυπνήσετε μαζί μου», ανατρέπει με δραματικό τρόπο κάθε θεοκεντρική αναπαράσταση του Θεού. Καμία θρησκεία δεν έχει σκεφτεί το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιησούς βιώνει την εγκατάλειψη, την προδοσία και τον άδικο θάνατο. Η θέση του είναι ίδια με το Αβραάμ ενώπιον της κλίσης του Θεού. Είναι η ίδια με του Ιώβ ενώπιον μιας παράλογης και ανεξήγητης εμπειρίας του κακού. Διόλου τυχαία, η δοκιμασία του Αβραάμ και του Ιώβ είναι εξίσου ριζική και ακραία με τη δοκιμασία του Ιησού τη νύχτα της Γεστημανή.
Ο Ιησούς ζητά από τον Πατέρα να απομακρύνει από αυτόν το ποτήριο του θανάτου. Δεν ζητά να βρει τη δύναμη να δεχτεί το θάνατο, αλλά να καταφέρει να τον γλιτώσει. Ο Ιησούς δεν είναι Σοκράτης, δεν βάζει το λόγο πάνω από τη ζωή. Αυτή είναι, όπως είδαμε, η πρώτη εντελώς ανθρώπινη προσευχή του Ιησού. Αλλά δεν είναι η μοναδική προσευχή του στη Γεστημανή. Δεν είναι ο μοναδικός τρόπος προσευχής του. Καθώς ο Θεός σιωπά απέναντι στην προσευχή του Ιησού που τον επικαλείται και τον οικετεύει, αυτός απευθύνεται στον Πατέρα για μία ακόμη φορά, όμως τώρα η στάση του είναι διαφορετική. Η δεύτερη προσευχή του είναι μια αλλιώτικη μορφή προσευχής. Η σιωπή του άλλου υποχρέωσε τον Ιησού να αλλάξει θέση. Τον υποχρέωσε να βρει τον νόμο μέσα στην καρδιά του, να μην αναζητά τον νόμο στον τόπο του άλλου. Στη δεύτερη προσευχή του, ο Ιησούς δεν ζητά πια την ανάκληση του νόμου, αλλά την αποδοχή του. Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια. «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Αυτό που θεσμοθετεί την αξία του λόγου δεν είναι ποτέ μόνο η σύνθεση των εκφερωμένων, αλλά το ηθικό επίπεδο της εκφοράς του. Στη δεύτερη προσευχή στη Γεστημανή, η εκφορά πραγματοποιείται στην πιο βαθιά σιωπή, μέσα στην οποία ο Ιησούς επιλέγει ελεύθερα να ακολουθήσει το πεπρωμένο του, επιλέγει εκ νέου για άλλη μια φορά μπροστά στη σιωπή του Θεού την κληρονομιά που ο Πατέρας του του παρέδωσε. Φαίνεται να έχει κάνει μια ηλικιώδη στροφή γύρω από την οποία που αυτή η σιωπή άνοιξε με τρόπο τραυματικό στα μύχια του νόμου. Και στο τελείωμα αυτής της στροφής, ο Ιησούς μπορεί αντί να ζητάει την ανάκληση του νόμου από τον Πατέρα, να υποκειμενοποιήσει αυτή την ανάκληση, επιλέγοντας να προσφέρει τη ζωή του όχι σε ένα νόμο αντίθετο προς τη ζωή, αλλά σε ένα νόμο που διατρανώνει τη ζωή πέρα από τον νόμο. Τη διατρανώνει με τρόπο ριζικό, πέρα από τον νόμο και πέρα από το θάνατο, ακριβώς επειδή φτάνει στο θάνατο. Να η τελευταία κατεύθυνση της προσευχής του. Μπροστά στη σιωπή του Πατέρα, ο Ιησούς δεν απαντά ούτε με άθεο μίσος, ούτε με επιθύμια συντριβή, ούτε με τη θρησκευτική πίστη, ούτε τέλος με το αίτημα της πρώτης προσευχής. Η καινούργια προσευχή πράγματι κατέστη δυνατή λόγω ακριβώς της σιωπής του Θεού. Είναι η τελική απάντηση του Ιησού στη σιωπή του Θεού. Δεν θέλει να σπάσει αυτή τη σιωπή, αλλά πηγάζει από αυτήν. Η ματέωση της πρώτης δέησης είναι αυτή που καθιστά δυνατή τη δεύτερη προσευχή. Γι' αυτό ο Μπονχέφερ μπορεί να δηλώνει το εξής παράδοξο. Ο άθεος, αυτός που βιώνει την απουσία του Θεού, δηλαδή τη σιωπή του, είναι πολύ πιο κοντά στο Θεό από τον πιστό, αφού ο Θεός που είναι μαζί μας είναι ο Θεός που μας εγκαταλείπει. Έτσι φαίνεται δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει, το να είσαι χριστιανός δεν σημαίνει να είσαι θρησκευόμενος, αλλά να είσαι άνθρωπος. Ο Ιησούς στη Γεστημανή, όπως ο Ιώβ, αλλά πέρα από τον Ιώβ, βιώνει την προσευχή ως εμπιστοσύνη στο μυστήριο του Θεού παρά στα λόγια του. Δεν έχει σκοπό την αυτοθυσία, δεν υποτάσσει τη ζωή στο καθήκον του νόμου, αλλά μπροστά στη δοκιμασία του θανάτου, εμπιστεύεται την ανεξιχνία στη βούληση του Πατέρα. Ας μην γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Τι σημαίνει αυτή η απόλυτη εμπιστοσύνη? Ότι ο Ιησούς έχει παραδοθεί ή παραδίδεται στη θέληση του Πατέρα? Ότι υφίσταται την παράδοση ή βιώνει την παράδοση ως χρέος που ορίζει την ίδια του τη ζωή? Ο άρτος και ο ίνος είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το να γίνει ο αμνός του Πάσχα σημαίνει άραγε να προσφέρει τον εαυτό του στο βωμό της θυσίας. Το να χύσει το αίμα του είναι μια πράξη εξηλαίωσης ή μια δωρεά εν τέλει υπερβολική? Η θυσία του Πάσχα είναι όντως θυσία? Άραγε η δωρεά του άρτου και του ίνου του ίδιου του σώματός του μπορεί να μην είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός θυσιαστικός, μια φαντασίωση εμφανώς μασοχιστική? Κοντεύει η ώρα, ο καιρός μου, διαβεβαιώνει ο Ιησούς λίγο πριν από την αρχή του πάθους του. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο ερμηνείας του νόμου. Δεν υποτάσσεται σε ένα νόμο που δεν απαντά και δεν συγχωρεί, αλλά βρίσκει την ίστατη στιγμή μονάχα μέσα του το δικό του νόμο, το νόμο της προσωπικής του επιθυμίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς, όπως γράφει ο Παύλος, δεν υφίσταται το θάνατο, αλλά παραδίδει τον εαυτόν του στον νόμο. Ως προς αυτή τη λεπτή αλλά βαθιά διαφορά, η πράξη του Ιησού δεν είναι καθόλου θυσιαστική, δεν είναι μια πράξη που από τη νύχτα της Γεστημανή και μετά, αρκετά πριν από το μαρτύριο της σύλληψης, της δίκης, του Γολγοθά και της Σταύρωσης, αλλά πελευθερώνει τον νόμο από τη θανατηφόρα σκιά της θυσίας.
στη δεύτερη προσευχή του Ιησούς αντιστρέφει τη σχέση με τον νόμο. Αποδέχεται τον νόμο ως αλήθεια της επιθυμίας του, αλλά δεν υπάγεται πλέον στη βία του νόμου. Η υπακοή του στον νόμο συμπίπτει με την υπακοή του στην προσωπική του επιθυμία. Αυτή είναι η πρωτοφανής μεταστροφή που λαμβάνει η χώρα στη δεύτερη προσευχή. Ο Ιησούς απελευθερώνεται από την αναμονή της απάντησης του άλλου και από την πίστη στην ύπαρξη του άλλου ως άλλου της απάντησης. Διάφορα ψυχαναλυτικά πάλι που δεν τα καταλαβαίνω, με φαντάζομαι περισσότεροι. Έτσι μπορεί να διέλθει τη φαντασίωση του πρώτου νόμου για να προσεγγίσει την καινούργια εκδοχή του, ο νόμος ως δωρεά του εαυτού. Και ενώ είναι στο μέσον αυτής της δύσκολης θεμελιακής μεταστροφής, απευθυνόμενος στους μαθητές του που θα έπρεπε να έχουν αγρυπνήσει μαζί του, λίγο πιο πέρα τους βρίσκει για άλλη μια φορά να κοιμούνται. Και ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Ας τονίσουμε εδώ ότι μόνο μέσα στην απόλυτη μοναξιά, εγκαταλειμμένος από Θεό και μαθητές, ο Ιησούς μπορεί πραγματικά να επιχειρήσει αυτή την καινούργια ενδοβολή του νόμου. Πρόκειται για μια μαρτυρία από κάθε άποψη. Δείχνει ένα νόμο διαφορετικό από τον νόμο που επιβάλλεται ως καταπιεστικός ζυγός, αλλά και από την αναμονή του νόμου ως απάντηση του άλλου. Άρα το διακύβευμα της δεύτερης προσευχής είναι ένας νόμος που δεν αξιώνει υπακοή στη θέλησή του για θάνατο, ούτε στην απάντηση του άλλου, αλλά στη ριζοσπαστική επιθυμία του υποκειμένου, η οποία ταυτίζεται με την ετερότητα του πεπρωμένου, εντός του οποίου ενικούμε, με την εμπιστοσύνη μας στον άλλον εν τέλει. Παραδίδω τη ζωή μου στην επιθυμία μου δεν σημαίνει μόνο χειραφετώ τον νόμο από το καθήκον της θυσίας, αλλά και αποδέχομαι την απουσία του Θεού. Αποδέχομαι τον αθεϊσμό ως ανθρώπινη συνθήκη. Αποδέχομαι την ανυπαρξία του άλλου. Εν τέλει, αποδέχομαι ότι η παράδοση στον άλλο, στο Θεό δηλαδή εδώ, συνιστά μια βασική οντολογική δομή της ανθρώπινης ζωής. Η ζωή μου έχει παραδοθεί στον εαυτό της, στο ηθικό της χρέος, στο νόμο και στην υπέρβαση της ίδιας της επιθυμίας της. Με αυτή την έννοια ο Ιησούς παραδίδεται στο είναι του, αποφασίζει να εμπιστευτεί το πεπρωμένον του, υπακούει στη θέληση του Πατέρα. Η ευθύνη του συνίσταται στο να μετατρέψει τη θυσιαστική ενόρμαση σε πράξη ανεπιφύλακτης προσφοράς του εαυτού του. Τούτο το πέρασμα προκαλεί ήλιγκο. Ο Ιησούς δεν υφίσταται απλά την προφητική ισχύ των γραφών, όλα ήταν ήδη γραμμένα, αλλά δημιουργεί μια καινούργια γραφή, αναλαμβάνοντας τη ζωή του ως παραδομένη, την απελευθερώνει από κάθε παράδοση. Αυτό είναι ίσως το υψηλότερο δίδαγμα από τη νύχτα της Γεστημανή. Η δεύτερη προσευχή του Ιησού καταλήγει στην παράδοση όλων των όπλων. Το εγώ υποχωρεί μπροστά σε μια ετερότητα που το υπερβαίνει. Δέχεται τον νόμο της επιθυμίας ως πεπρωμένο. Γι' αυτό η καλή πράξη της γυναίκας της Βιθανίας άξιζε περισσότερο από την πράξη των μαθητών του Χριστού. Ενώ εκείνη αναγνώρισε τη ζωή του ως παραδομένη και της προσέφερε ό,τι μπορούσε, χωρίς τίποτα να υπολογίζει ούτε και να φίδεται, ο προδότης μαζί και με άλλους μαθητές ενθάρρυνε την πολιτική κριτική. Ο Ιησούς συμπεριφέρεται ακριβώς όπως αυτή η γυναίκα. Προσφέρει τη ζωή που αγαπά απεριόριστα, με μια κίνηση υπερβολικής, ανατρεπτικής, ανεφορίων δωρεάς. Εκείνος το πυκνό σκοτάδι της νύχτας της Γεστημανή δεν υπολογίζει το κόστος της πράξης του, αλλά μονάχα την ίδια του την πράξη, την αξία της και μόνο. Για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από το φόβο του θανάτου και από την ερμηνεία του νόμου ως θυσίας, είναι αναγκαίο ένα τελευταίο βήμα. Ο Ιησούς προσεύχεται και κατά τη δεύτερη προσευχή του συλλαμβάνει μια έσχατη αλήθεια. Δεν ζητά την αναστολή του νόμου, αλλά εμπιστεύεται τον νόμο, που είναι ο νόμος του Πατέρα πέρα από τη θυσία. Η πίστη, φίλοι ακροατές, γεννιέται όχι επειδή ο Θεός στέλνει σημεία, ούτε επειδή προκαλεί φόβο με την παρουσία του και με το αυστηρό του βλέμμα, αλλά ακριβώς επειδή είναι απόν και δεν απαντά. Αυτό είναι το ακραίο παράδοξο που διανοίγεται στον κήπο της Γεστημανή, όσο οι μαθητές έχουν παραδοθεί σε βαθύ ύπνο και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης πουλάει το Χριστό στους ιερείς. Η πιο ουσιώδης πίστη δεν πηγάζει από την παρουσία, αλλά από την απουσία του Θεού. Γι' αυτό, όπως ήδη ανέφερα, ο Μπονχέφερ μπορεί να ισχυρίζεται ότι όποιος είναι χωρίς Θεό, εντός εισαγωγικών βέβαια, βρίσκεται πιο κοντά στο Θεό. Ο άθεος που αμφιβάλλει, που βιώνει ακραία μοναξιά, μοιάζει στον Ιησού της Γεστημανή πιο πολύ από ότι ο πιστός που δεν γνωρίζει το δράμα της αμφιβολίας. Κλεισμένοι πολλές φορές μέσα στην βεβαιότητά μας, είπαμε, φίλοι ακρότες.
Το να είμαστε χριστιανοί δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τη θρησκεία, αλλά ότι είμαστε άνθρωποι μονάχα. Ότι βιώνουμε δηλαδή την ανυπαρξία του άλλου, την απόλυτη σιωπή του Θεού. Η νύχτα της Γεστημανή διδάσκει ότι ύπαρξη χωρίς Θεό σημαίνει ύπαρξη πιο κοντά στο Θεό και ότι το βίωμα της απουσίας του Θεού φέρνει παραδόξως στο Θεό πιο κοντά στον άνθρωπο. Τούτη η εγκύτητα δεν είναι μια απλή παρηγοριά. Εκεί βρίσκουμε την πιο βαθιά εμπειρία της προσευχής. Στο αποκορύφωμά της η προσευχή δεν αφορά το εγώ που ανακτά δυνάμεις για να αντεπεξέλθει στις δοκιμασίες, αλλά είναι μια πράξη παράδοσης των όπλων ανεφόρων προσφοράς πέρα από το εγώ. Ας μην γίνει όμως το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου, καταλήγει ο Ιησούς μέσα στην οδύνη του. Το εγώ υποχωρεί, υπαναχωρεί και τότε εμπιστεύεται τον άλλον, ακόμη και αν ο άλλος, να η ίστατη απόδειξη, δεν απαντά. Πράγματι ο Θεός δεν παρουσιάζεται στη Γεστημανή παρά υπό τη μορφή της πιο ριζικής απουσίας του. Μόνο στο Λουκά έχουμε την εμφάνιση ενός αγγέλου σταλμένου από το Θεό ως μια ακραία κίνηση ελέους για να παρηγορήσει τον Υιό του. Ένα εξ ουρανού κατάλοιπο πέφτει στη γη, ένα απομεινάρι της αποδομημένης παρουσίας του Θεού. Αυτά για σήμερα φίλοι ακροατές. Ολοκληρώσαμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη «Η νύχτα της Γεστημανή» από τις εκδόσεις Κέλευθος. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος έζησε τον ανθρώπινο πόνο στην απολυτότητά του μάλιστα και όντας αθώος. Ως άνθρωπος είχε τις δικές του κρίσιμες στιγμές όπως τις είδαμε στη νύχτα της Γεστημανή. Δεν το έκανε τεχνητά ο Χριστός ως άνθρωπος. Δεν ήθελε απλά κάτι να μας διδάξει. Το βίωνε, δεν μας κοροϊδεύει. Ο Χριστός δεν παίζει παιχνίδια. Έτσι νίκησε λοιπόν τον πόνο, τη μοναξιά, την απουσία του Θεού και μετά τα πάθη του και τη σταύρωσή του νίκησε και το θάνατο και αυτά όλα μπορεί να μας τα χαρίσει τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένης και της δικής μας μικρής μας προσπάθειας να πάρουμε αυτά τα δώρα του Χριστού, γιατί κακά τα ψέματα η ζωή δεν αντέχεται ούτε κατά διάνοια με άλλο τρόπο. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.